Ώρες αγωνίας έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο ζει η οικογένεια του 54χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στον ορεινό Μυλοπόταμο. Όλη τη νύχτα οι γιατροί προσπαθούσαν να αφαιρέσουν το βλήμα ή τεθράβσμα που έχει σφινωθεί στη λεκάνη του. Η σφαίρα όχι, δυστυχώς δεν αφαιρέθηκε, γιατί η αιμορραγία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και η αιμοδυναμική αστάθεια του τραυματία δεν επέτρεψε να ολοκληρώσουν την επέμβαση. Η ζωή του κινδυνεύει. Όμως συνάντησαν ακατάσχετη αιμορραγία, αναγκάστηκαν να σταματήσουν και να τον μεταφέρουν στη μονάδα σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθεί. Μπορώ να πω ότι δεν έχουμε ξεφύγει πλήρως στον κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι σχετικά σταθερός όσον αφορά τον αιματοκρίτη, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ έξω από το νοσοκομείο, όπου έφταναν ο ένας μετά τον άλλο συγγενείς του 54χρονου Ζωνιανού, ο οποίος χτυπήθηκε από σφαίρα όταν ζήτησε το λόγο από νεαρούς συγχωριανούς του, οι οποίοι νωρίτερα είχαν τραυματίσει με κατσούνες τον αδελφό του. Ένα μήνα ακριβώς μετά τη διπλή τραγωδία στα Ανόγια, Αξός και Ζωνιανά βρέθηκαν στο επίκεντρο του νέου αιματηρού επεισοδίου. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα στην Αξό, όπου δύο νεαροί από τα Ζωνιανά διασταυρώθηκαν με τον αδελφό του 54χρονου, τον οποίο χτύπησαν άγρια ακόμη και στο κεφάλι με κατσούνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα το θύμα ζήτησε εξηγήσεις από τους νεαρούς δράστες για το επεισόδιο, χωρίς κανείς να προλάβει να αποτρέψει τα χειρότερα. Τα όπλα βγήκαν και ο 54χρονος έπεσε αιμόφυρτος, καθώς μια σφαίρα καρφώθηκε στη λεκάνη του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλιο, ενώ ο αδελφός του παρέμεινε στο κέντρο υγείας των Ανογείων, καθώς χρειάστηκε ράματα στο κεφάλι. Λόγω της πολύ σοβαρής αιμορραγίας δεν ολοκληρώθηκε το χειρουργείο, δηλαδή δεν αφαιρέθηκε η σφαίρα. Θα επιχειρηθεί αυτό εφόσον σταθεροποιηθεί. Φαντάζομαι ότι θα δούμε ανάλογα πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι κάτι που μας επήγει αυτή τη στιγμή. Αυτό που επήγει είναι να σταθεροποιηθεί η αιμορραγία και να μην κινδυνεύει από αιμορραγία. Οπότε η σφαίρα είναι ένα δεύτερο κομμάτι που μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο και να μην γίνει καθόλου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σαρώνουν το Μυλοπόταμο από χθες το βράδυ, αναζητώντας τα ίχνη των πρωταγωνιστών του επεισοδίου.